Παλαιός και ιδιωματικός σκοπός και χορός τετράσιμου ρυθμού «Η Γράβα». Ο τρόπος που παίζονται τα ρυθμικά σχήματα στη μουσική της Ηπείρου είναι χαρακτηριστικός και η σημασία του μεγάλη. Οι πρακτικοί μουσικοί ουδέποτε μετρούν ισόχρονες κινήσεις για να αντιληφθούν ή να εκτελέσουν κάποιο ρυθμικό σχήμα. Για αυτούς το είδος του ρυθμού εξαρτάται και ορίζεται από τα χτυπήματα του οργάνου που παίζει τον ρυθμό, ντέφι, νταούλι ή του μπελέκι, που δεν είναι βέβαια ισόχρονα, αλλά εκθέτουν καθαρό το ρυθμικό σχήμα. Το σχήμα αυτό είτε υπάρχει στη μνήμη τους ή καλύτερα στο αίμα τους, είτε αν χρειαστεί να το μάθουν, το απομνημονεύουν συνολικά όπως εμείς απομνημονεύουμε λόγου χάρη μια φυσιογνωμία. Ο τρόπος αυτός για έναν Ευρωπαίο, ας πούμε, μουσικό με την κλασική παιδεία είναι εξαιρετικά δύσκολος, γιατί η επιστημονική αναλυτική μέθοδος του απαιτεί να τεμαχίσει το όλον στις μικρότερες δυνατές μονάδες για να μπορέσει στη συνέχεια να το ανασυνθέσει. Μετρά και συνδυάζει δηλαδή μέρη ίσα, ενώ ο πρακτικός μουσικός συνδυάζει μέρη άνισα.